Προχωράμε τώρα κι εσύ. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Παπανότα. Ο οποίος Δημήτρης Παπανότας τον έχει τον καημό του. Μιλάει συνέχεια εναντίον του Κασελάκη. Τι είπε ο Δημήτρης εναντίον του Στέφανο. Ήταν απαράδεκτη και μη τίμια συμπεριφορά του απέναντί μου. Ενώ μιλάει και για σένα. Πού χώθηκες πάλι εσύ στη συζήτηση, δεν ξέρω. Νομίζω μέχρι την Κυριακή θα κάνει δήλωση ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ο Παπανότας. Έτσι όπως πάει. Το βλέπω. Αν προλάβαινε θα τον έβαζε και στις λίστες. Για πάμε. Με κάνουν βάλισαν αρκετά. Ορισμένοι που τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιοι άλλοι με στήριξαν, όπως ο Γιώργος, ας πούμε, και επίσης τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την πολιτική όμως απογοητεύθηκα. Ο κανιβαλισμός στην πολιτική μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και μάλιστα σε ένα αριστερό κόμμα, στο οποίο υποτίθεται θα έπρεπε να επικρατεί συντροφικότητα. Μετά από την απαράδεκτη και μη τίμια συμπεριφορά απέναντί μου, εγώ είπα ότι είναι πολύ μικρή αυτή η ιστορία για να ρίξει το πολιτικό του ύψος του κυρίου Κασελάκη. Και 15 μέρες σιώπησα και ο ίδιος έβγαινε δεξιά-αριστερά και έδινε συνεντεύξεις και με απαξίωνε με τρόπο απαράδεκτο. Μετά τις 15 μέρες και μετά την τρίτη ή τέταρτη φορά που το έκανε, είπα εδώ δεν γίνεται. Πρέπει να προστατέψω τον εαυτό μου, αφού δεν πρόκειται να προστατέψει κανένας άλλος. Έβλεπα μια προσπάθεια να προωθηθεί ένας κύκλος νέων ανθρώπων κοντά στον πρόεδρο, οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση με την αριστερά. Είδατε, ήρθε η κυρία Μπεκατόρου και άρχισε να έχει απαιτήσεις. Και αυτός ή εγώ, που εγώ είμαι 30 χρόνια σε αυτό το χώρο και αυτή ήρθε προχθές. Είναι πράγματα τρελά, απαράδεκτα, μη τίμια, θα είμαι αντικειμενικός, και αυτά τα ανόητα που βλέπω να γίνονται στην αριστερά, τα φτηνά και τα ευτελή, αυτά που δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά σαν ιδεολογικό υπόβαθρο, φυσικά και θα τα υπογραμμίζω και σε όποιον αρέσει. Πάρα πολλοί σύντροφοι συμφωνούν με μένα στο ότι εδώ έχουμε ξεπουρλευτεί σαν κόμμα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει γελιοποιηθεί εντελώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, δεν θα ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το τι θα ψηφίσω εγώ και το τι θα ψηφίσω δεν το έχω ομολογήσει ποτέ. Το να γίνει κάποια στιγμή ο κ. Κασελάκης πρωθυπουργός για μένα είναι μια τραγωδία. Ένας άνθρωπος που έχει δείξει ότι είναι αχάριστος, λιπόψυχος, με λυπείς γνώσεις, υπερόπτης. Δεν ξέρω αν είδατε στη Ρόδο τι έγινε. Το περιστατικό εκεί στο ραδιοφωνικό σταθμό. Είναι και επικίνδυνος. Δηλαδή δεν θα τον άφηνα ούτε απ' έξω από το μαξί μου να περάσει. Έχει όμως η αριστερά πολλά και γνήσια στελέχη τα οποία θα μπορούσαν να ανέβουν και να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος. Νομίζω ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα και στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος διακρίνεται επίσης από αλαζονία, πολιτική αλαζονία, αλλά και τον κύριο Κασελάκη θα πρέπει να τιμωρήσουμε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ξεκινήσαμε μαζί στο New Channel τότε το κρατεό. Τον εκτιμώ τον Δημήτρη σαν επαγγελματία και σαν άνθρωπο και δεν είναι φίλος μου κολλητός, αλλά πραγματικά τον εκτιμώ. Και όταν ανακοίνωσε την υποψηφιό, τον πήρα ανθρώπινα και του λέω: εγώ θα σε στηρίξω και θα σε βοηθήσω δημοσιογραφικά και ανθρώπινα και όπου μπορώ κτλ. Γιατί θεωρώ ότι κάποιες σχέσεις από το παρελθόν πρέπει, ρε παιδί μου, να τις τιμούμε. Και είναι από τους ανθρώπους που, χωρίς να είμαστε κολλητοί, αλλά τον εκτιμώ. Και θεωρώ, του το είπα και όταν είχε έρθει εδώ καλεσμένος, ότι έχει βαθιά πολιτική σκέψη ο Παπανότας. Δηλαδή από άλλους αλτιμπάγκους και. Αλήθεια, δηλαδή είναι από τους ανθρώπους του lifestyle, γιατί είναι lifestyle, που έχει πολιτικό βάθος ο Παπανότας. Και μορφωτικό υπόβαθρο. Τα θετικά. Έχει. Πάμε στα αρνητικά. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Δημήτρης τώρα ένα μήνα θα έπρεπε να το ράψει. Γνώμη μου, τον αγαπώ, τον συμπαθώ και τον έχω στηρίξει. Θεωρώ ότι ένα μήνα ο Δημήτρης θα έπρεπε να το ράψει. Να μην μεταφέρει την πικρία του από κανάλι σε κανάλι. Να μην μεταφέρει την πικρία του από κανάλι σε κανάλι για ένα μήνα. Τι είναι αυτό τώρα. Και μετά τις εκλογές να βγει και να μιλήσει. Για να μην του προσάψει κάποιος ότι τα κάνει όλα από πικρία και όχι από υπηκρισία. Γιατί το ξαναλέω. Δεν μπορεί, ρε Δημήτρη, με το που βγήκε ο Κασελάκης. Αγνά, ανθρώπινα, αμόνιντα, δεν το λέω, δεν είχε ιστοροβουλία. Μέχρι που σε έδιωξε, να θεωρείς ότι είναι ο Μεσσίας που ήρθε επί γης να μας παρουσιάσει το τρίτο θαύμα στην πολιτική, το πέμπτο θαύμα μα στην πολιτική. Μα είναι άλλο πρόσωπο, έτσι, ρε Γιώργο, όμως. Και όταν σου φέρεται άδικα, ανέσχυντα, υπεροπτικά, δεν το κρίνω τώρα εγώ. Είναι δικιά σου θέση και την ακούω. Να βγαίνει και να τον κράζει και να λες ούτε απ' έξω από το μαξί μου κτλ. Δηλαδή, πόσο καλύτερο μέσα σε λίγες μέρες έγινε ο χειρότερος. Επικίνδυνος. Ή τότε δεν είχες καταλάβει εσύ ότι είναι ο χειρότερος,
ή τώρα πάλι υπερβάλλεις και δεν είναι τόσο κακός όσο λες. Ένα από τα δύο συμβαίνουν. Και πώς συντάχθηκες εσύ, προφανώς δεν έχεις αλλάξει άποψη για ανθρώπους και από το ένα άκρο να πας στο άλλο. Εγώ το έχω κάνει. Τόσο πολύ, ρε. Τόσο πολύ. Από το ένα άκρο στο άλλο. Ναι, από τον τρόπο που συμπεριφέρονται σε εσένα. Χαρακτήρι κάνει ο κύριος Παπαδόπουλος. Γκρεμίστηκε ξαφνικά αυτό που είχε στο μυαλό του για τον Στέφανο Κασελάκη. Εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση αυτό που λέει. Αν ισχύουν, δεν τα εστερνίζομαι. Γιατί να τα λέει τώρα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ας τα πει μετά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το αν του συμπεριφέρθηκαν έτσι και έτσι νιώθει είναι ένα δεδομένο. Το γιατί τα λέει τώρα είναι δικό του θέμα. Δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Αφού τώρα γιατί τα λέει, όμως, να τα πει. Όμως η εικόνα ποια είναι. Πάει να βγει ευρωβουλευτής και είναι υποψήφιος και ο κόσμος που το στηρίζει και το βάζει στη λίστα και ξαφνικά συναντάει τον Καβαρίζη. Να σου πω κάτι, τάσο μου. Και δεν τον παίρνει και ένα τηλέφωνο. Να σου πω κάτι, τάσο μου. Εγώ δέχομαι ότι είναι ο χειρότερος όλων ο Κασελάκης. Να πω μια μεγάλη αλήθεια. Mm. Θα μου απαντήσει όμως ή όχι. Άμε. Ωραία. Επί Τσίπρα, του σοβαρού Τσίπρα. Του έγινε πρόταση του Παπανότα να κατέβει. Δεν το ξέρω. Εγώ σου λέω γιατί να μην κατέβαινε. Δεν το ξέρω. Εγώ πιστεύω δεν του έγινε. Δεν επί το Κασελάκη, του Φεδρού Κασελάκη. Πάντως στον Τζίπρα. Επί Φεδρού Κασελάκη. Έφτασε ένα βήμα πριν την Ευρωβουλή. Ο σοβαρός Τσίπρας, τον Παπανότα τον είχε εκτός δημοφόρος. Ο ασόβαρος Κασελάκης του έδωσε τη δυνατότητα να φτάσει ένα βήμα πριν. Ο Κασελάκης όμως έρχεται με ένα αφήγημα και λέει στον κόσμο: ψηφίστε ποιους θέλετε για υποψήφιους. Τον βγάζει ο κόσμος. Τον δέχεται όμως τον Παπανότα στη λίστα. Αν δεν ήθελε, δεν τον έβαλε στη λίστα. Μιλάμε για διαφάνειες και υποθενέσεις εδώ. Το δέχεται λοιπόν και το βάζει να είναι υποψήφιος. Ο κόσμος τον ψηφίζει. Δεν μαθαίνουμε ποτέ αν πήρε ψήφους, αν βγήκε πρώτος, αν βγήκε τελευταίος, αν πέρασε τον Πανόπουλο, αν πέρασε τον Παπαργυρόπουλο, ποτέ. Και ξαφνικά το καθαρίζουν σε ένα βράδυ. Και λέει ο Παπανότας. Ναι, όμως ανέστηναν κάποιες δηλώσεις. Τώρα δίκαιες, άδικες. Έκανε κάποιες δηλώσεις. Δεν ήταν καλές οι δηλώσεις. Όλοι συμφωνήσαμε ότι δεν ήταν καλές οι δηλώσεις. Συμφωνήσαμε όλοι σε αυτό τότε. Φυσικά, αλλά ο τρόπος που τους συμπεριφέρθηκαν, να μαθαίνει ο Παπανότας από το τηλέφωνο της δικιάς μας της Μέρης Αρώνη ότι σταματάει η προεκλογική του εκστρατεία και τέλος πάντων δεν θα κατέβει υποψήφιος. Είναι και αυτή η συμπεριφορά, ρε Γιώργο. Επίσης, μια και κάνει λόγο για ένα μοντέρνο άνθρωπο, κάνει και ένα λάθος. Ο κύριος Παπανότας. Ο κύριος Κασελάκης δεν ηγείται αριστερού κόμματος. Ο κύριος Κασελάκης προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από τις αγγυλώσεις της αριστεράς. Αριστερός δηλώνει. Και τίνει προς το δημοκρατικό τάξο. Πάμε τώρα λίγο.